Το ρητό όλα μπαίνουν και όλα χάνονται είναι η δικαιολογία του επιθετικού. Όποια και να είναι η αξία του ποδοσφαιριστή, σε έναν αγώνα η κακή στιγμή θα παραμονεύει και θα χάσει μια τεράστια ευκαιρία από αυτές που λέμε ότι δεν χάνονται. Εμείς επιλέξαμε 10 από αυτές που έχουν καταγραφεί στους αγώνες του φετινού πρωταθλήματος. Ο Εμμάνουελ Περόνε από το ύψος της μικρής περιοχής καταφέρει να σημαδέψει το δοκάρι από το να στείλει την μπάλα στην εστία του Χαλκιά. Στο νούμερο 9, ο Τζιμπρίλ Σισε από πολύ κοντά μάλλον μπερδεύτηκε και έδιωξε σαν αμυντικός. Στο νούμερο 8 βρίσκουμε τον Σεμπάστιαν Αμπρέου που το σκέφτηκε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Ο Όσκαρ Γκονζάλες είχε όλο το τέρμα μπροστά του και έστειλε την μπάλα πάνω στο Τζόρβα. Στο νούμερο 6 ο Σισε μάλλον δεν περίμενε την μπάλα σε εκείνο το σημείο και ευνηδιάστηκε. Πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Βιερίνη από το ύψος του πέναλτι. Ο Καστελιόνε βρέθηκε ένα μέτρο μακριά από το τέρμα, όμως κατάφερε να σημαδέψει το δοκάρι του Μάλλαρτς. Στο νούμερο 3 βρίσκουμε τον Κώστα Μήτρογλου που κατάφερε να αστοχήσει από το ένα μέτρο. Στο νούμερο 2 ο Σεμπάστιαν Λέτο που ούτε ο ίδιος δεν κατάλαβε πως αστόχησε σε αυτή τη φάση. Και στην κορυφή της λίστας των χαμένων ευκαιριών βρίσκεται ο Παναγιώτης Κονέ που θέλεται από πολύ σιγουριά ή ο κακός αγωνιστικός χώρος τον έκαναν να αστοχήσει από πλεονεκτική θέση. Μάλιστα.